Κατάλληλο για όλους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Αθλητική Θεσσαλία είναι και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε Παρασκευή 8 με 9 και Κυριακή την ίδια ώρα. Πάντα κοντά στο τοπικό ποδόσφαιρο, πάντα κοντά στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο για όλους τους νομούς της Θεσσαλίας. Ένα εγχείρημα που γίνεται για πρώτη φορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιφέρειάς μας. Κανονική θα είναι η ροή της εκπομπής σήμερα, αφού στην διάρκεια της θα σας παρουσιάσουμε όλο το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, όλους τους αγώνες που θα γίνουν σε όλη την Θεσσαλία, αλλά και με έναν επίσημο καλεσμένο, ανθρώπους που προσφέρουν στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, που καλούμε κάθε φορά, κάθε Παρασκευή, προκειμένου να μας βάλουν στο κλίμα αυτού του χώρου, αυτού του αθλητισμού, που είναι το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, για το οποίο και μόνο αποκλειστικά ασχολείται η εκπομπή μας, όπως είπαμε, κάθε Παρασκευή και Κυριακή 8 με 9 το απόγευμα. Καλεσμένος λοιπόν για σήμερα είναι ο αρχιδιαιτητής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας εδώ και 3,5 χρόνια, παρακαλώ, ο κύριος Σπύρος Κανούλης, ο οποίος ήταν διαιτητής πρώτης εθνικής κατηγορίας από το 1979. Είναι διαιτητής ο κύριος Κανούλης. Ήταν βέβαια σε επιτροπές 5,5 χρόνια της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, της ΕΠΟ, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην Αθήνα. Μεγάλη του η προσφορά και σε πολλές επιτροπές, αλλά και σε ένα χώρο της διαιτησίας που προσφέρει και αυτό στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Καλησπέρα σας, κύριε Κανούλη. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα έτσι, το βιογραφικό σας είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βιογραφικό όσον αφορά το χώρο της διαιτησίας, ένα βιογραφικό που δείχνει και την ιστορία του καθενός στο χώρο που προσφέρει. Και πραγματικά όταν έχουμε και αυτή την παρουσία των 5,5 ετών στις επιτροπές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, δείχνει ότι δεν είστε μόνο του τοπικού χώρου της Μαγνησίας ή της Θεσσαλίας, αλλά έχετε ξεπεράσει και τα σύνορα πλέον και έχετε προσφέρει από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για όλη την Ελλάδα. Καταρχήν, σας είπα ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι χαρά μας να σας έχουμε εδώ. Και θα ήθελα έτσι ξεκινώντας αυτή την εκπομπή, με την εμπειρία σας και με όλη αυτή την παρουσίαση που κάναμε γύρω από το όνομά σας, θα ήθελα να μου πείτε αν χρειαζόταν αυτή η εκπομπή έτσι, στο χώρο, γιατί νομίζω ότι και εμείς προσφέρουμε, κάναμε μια παρέμβαση στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο θα έλεγα, αλλά νομίζω προς το θετικό. Είπαμε καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι η εκπομπή που βρίσκουμε είναι πάρα πολύ καλή και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας, τα δικά σου και τα δικά μου. Πράγματι έλειπε από το χώρο μας. Έχω τη γνώμη ότι η εκπομπή προσφέρει και θα προσφέρει πάντα και σίγουρα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και του τοπικού ποδοσφαίρου αλλά και του θεσσαλικού όλου. Έχω τη γνώμη λοιπόν ότι αυτές οι προσπάθειες πρέπει να γίνονται και να είναι πιο εντατικές. Εγώ από την πλευρά μου το βλέπω πάρα πολύ θετικό και είπαμε προηγουμένως ότι έχει μεγάλη ακροματικότητα και βοηθάει πάρα πολύ. Μάλιστα. Όσο για το δεύτερο τώρα. Ακούγοντας αυτά που είπες για το άτομο μου, χαμογελάω, γιατί θα ακούει ο κόσμος και θα λέει «Πω, τι είναι αυτό, τι είναι αυτά που, να πούμε και προς τον κόσμο». Αυτά, όλα αυτές οι ιδιότητες, όλες είναι ιδιότητες που για μερικούς ακούγονται αδιάφορα. Εντάξει, είναι ιδιότητες που αποκτήθηκαν από την διαιτησία. Αλλά είναι και ιδιότητες που πολλοί προσπαθούν να αποκτήσουν. Μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει ανταγωνισμός, έτσι. Είπαμε. Δεν είναι τυχαίο. Τι είναι αυτός ο Κανούλης. Τίποτα. Ένας διαιτητής. Έχω τον εαυτό μου, πιστεύω ότι ακόμα είμαι εν ενεργεία, δηλαδή. Άσχετα αν είμαι μη εν ενεργεία, δεν προσφέρω αγωνιστικά. Εντάξει, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε από το μετερίζει που είμαστε. Εντάξει. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και είπαμε είσαι είναι όλα θέμα ανταγωνισμού. Για τη διαιτησία. Παίρνοντας την ευκαιρία από τον κύριο Κανούλη να ευχαριστήσω και όλους τους τηλεθεατές που πραγματικά παρακολουθούν αυτή την εκπομπή. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολύ καλά. Σε αυτό τον πρώτο κύκλο εκπομπών έχουμε περίπου 4 εβδομάδες. Πραγματικά στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο που το παρακολουθούμε όλοι μας έχει γίνει μια παρέμβαση με την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προτίμησή σας. Να ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε έτσι και πολύ πιο δυνατή, μόνο και μόνο
από τα δικά σας λόγια και από αυτή τη δική σας δυναμική που μας δίνετε, λέγοντάς μας έτσι αυτό το απλό «Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, συνεχίστε έτσι» που μας λέτε μέσα στα γήπεδα αλλά και στην καθημερινή μας ζωή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κανούλη, αεροτεχνικό ποδόσφαιρο, το οποίο βέβαια το ζείτε, το έχετε ζήσει. Εξάλλου, ο κάθε διαιτητής για να βγει από το αεροτεχνικό ξεκινάει, από εκεί βαθμολογείται. Αλλά εσείς έχετε μια άποψη και για όλη την Ελλάδα. Αλλά εγώ θέλω έτσι να εντοπίσουμε για τη Θεσσαλία ποιο είναι το αεροτεχνικό ποδόσφαιρο και τι νομίζετε ότι. Πού νομίζετε, σε ποιο επίπεδο ότι βρίσκεται. Θα τα πούμε. Θα ήθελα όμως πρώτα να πω κάτι. Θα ήθελα από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω τόσο τον πρόεδρο της ΕΕΠΣ, τον Ντάσο Παντζιάκα, και το ΔΣ για την εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει και μου έχουν αναθέσει την Επιτροπή Διετησίας. Όπως Αποστόλη είπε προηγουμένως, είμαι 3,5 χρόνια. Τελειώνει η θητεία μου με το ΔΣ της Ένωσης τον Απρίλιο, νομίζω. Και θέλω να τους ευχαριστήσω διότι με εμπιστεύτηκαν τη θέση αυτή. Μάλιστα. Και εγώ προσπαθώ με τη σειρά μου μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Λεωνίδα του Φορτούνα, να τα απεξέλθουμε. Πάμε τώρα για την ερώτηση. Να πούμε για το τοπικό. Να πούμε για το τοπικό ή πριν πάμε και στις κάρτες, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Στο τοπικό ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια από πλευράς Ένωσης και από την Επιτροπή Διετησίας. Πάμε καλά γιατί φαίνεται από τα αποτελέσματα. Έχουν κληθεί τα πρωταθλήματα την τελευταία αγωνιστική, κάθε χρονιά, που σημαίνει ότι πάμε καλά. Δεν έχουμε διαμαρτύρες. Κρίθηκαν δηλαδή και οι πρωταθλητές, αλλά και αυτοί που υποβιβάστηκαν την τελευταία αγωνιστική. Που σημαίνει ότι γίνεται μια σωστή δουλειά. Δεν έχουμε επεισόδια. Προσπαθούμε να διορθώσουμε τα λάθη, να τα κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερα. Λάθη θα γίνονται πάντα από την πλευρά μας. Έχω την γνώμη ότι το τοπικό ποδόσφαιρο πάει καλά. Με την αναβάθμιση που έγινε, έγιναν 16 ομάδες στην Α κατηγορία και στην Β, είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και ειδικά όπως ξεκίνησε φέτος από την αρχή, έχουμε δυνατούς αγώνες. Τόσο στην Α, όσο και στην Β, αλλά και στη Γ, πράγματι οι αγώνες είναι αρκετά δύσκολοι. Υπάρχει άμυλα και ενδιαφέρον. Μάλιστα. Στο Θεσσαλικό πιστεύω ότι τα ίδια γίνονται γιατί συζητάω με τους αρχιδητές, κοιτάμε να λύσουμε τα προβλήματα, έχουμε αγαστή συνεργασία, υπάρχει με όλο το Θεσσαλικό κάμπο επαφή και συνεργασία και αυτό ξεκινάει από τις σκέψεις για την καλυτέρευση. Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό γιατί νομίζω ότι οι διαιτητές, αυτή η πρόταση που αναφέρεται για τους διαιτητές, ο άρχον του αγώνα, νομίζω είναι ο διαιτητής και νομίζω ότι βάζει την ισορροπία. Το άρθρο 5 λέει. Ένα καλό πρωτάθλημα θέλει καλούς διαιτητές. Οπωσδήποτε. Ο διαιτητής πρέπει να είναι έξυπνος, να είναι επαγγελματίας, να είναι. Να έχει ετοιμότητα. Ετοιμότητα. Βασικό. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Επίπεδο γνώσης του κανονισμού. Να συνδέει τον αγώνα με τις σχετικές συνθήκες. Με τον κόσμο, τα αποτέλεσμα. Όλα. Όλα. Το άρθρο 5 λοιπόν λέει ότι ο άρχον του αγώνα είναι ο διαιτητής. Μάλιστα. Κύριε Κανούλη, θα μας επιτρέψετε λίγο έτσι να περάσουμε να δούμε τις καρτέλες με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Λάρισας, να δούμε τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου για να ξέρουμε τι μας γίνεται και βέβαια θα έχουμε την συνέχεια της συζήτησης με τον κύριο Σπύρο Κανούλη, αρχιδιαιτητή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας στη Μαγνησία, με πολύ μεγάλη προϊστορία. Θα τα πούμε όλα αυτά και θα μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα του ποδοσφαίρου. Πάμε λοιπόν να δούμε την καρτέλα με τους αγώνες. Πρώτη κατηγορία, πέμπτη αγωνιστική. Πάντα μιλάμε για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας. Φιλοκτήτης Μελιβίας Φαλανιακός. Δήμητρα Γιάννουλης Δόξα Αργυροπουλίου. Λαρισαϊκός Δήμητρα Αγιάς. Ηρακλής Χάλκης Μαχητής Τερψιθέας. Αχιλλέας Φαρσάλων Όλυμπος Λάρισας. Όλυμπος Λάρισας πρόκειται για συνοικία της πόλης της Λάρισας. Δόξα Βλαχογιαννίου, Αετός Μακριχωρίου, Αναγέννηση Καλοχωρίου, Απόλλων Λάρισας, Σμόλικας Φαλάνης και η Αθλητική Ένωση Νίκαιας. Αυτά είναι οι αγώνες του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου που μας έρχεται, δηλαδή αύριο και μεθαύριο. Πάμε να δούμε τώρα και την βαθμολογία. Μετά από 4 αγωνιστικές, να δούμε και την βαθμολογία των αγώνων. Εάν έχουμε τον χρόνο και αν είμαστε έτοιμοι, είμαστε ακόμη στον πίνακα με τους αγώνες, εντάξει, θα πάμε στη συνέχεια.
Πάμε να συνεχίσουμε εμείς τη συζήτησή μας με τον κύριο Σπύρο Κανούλη. Καταλαβαίνετε, κύριε Κανούλη, αυτά γίνονται στη διάρκεια της εκπομπής. Σε μια ζωντανή εκπομπή πάντα γίνονται. Το εραστηρικό ποδόσφαιρο τώρα γενικότερα στη Θεσσαλία, αυτό που τα μηνύματα που παίρνετε από τους αρχιδιαιτητές. Είναι έτσι. Γιατί, συγγνώμη, οφείλω να πω ότι μερικοί οι νομοί, τα Τρίκαλα, η Λάρισα, έτσι έχει πιο δυνατό πρωτάθλημα σε σχέση με το δικό μας και είναι, φαίνεται και από τους πίνακες που δείχνουμε κάθε Παρασκευή. Όχι δυνατό. Περισσότερα σωματεία. Ναι. Το δυνατό. Πιο μεράκι, θα λέγαμε. Ίσως, μάλλον πιστεύω ότι έχουν περισσότερα γήπεδα. Μπράβο. Είναι και αυτό. Ευνοεί και η διαμόρφωση του. Είναι και αυτό βασικό. Εμείς έχουμε πρόβλημα με τα γήπεδα. Εμείς έχουμε προβλήματα. Έχουμε σωματεία, υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα. Δεν έχουμε το δυναμικό. Όμως το πρωτάθλημά μας είναι πάρα πολύ καλό. Είναι δυναμικό. Για τη Θεσσαλία, τι εικόνα που έχετε γενικότερα? Κοιτάξτε να δείτε. Η Θεσσαλία έχει ξεκινήσει, όλη η Θεσσαλία, με τα ίδια προβλήματα που έχουμε κι εμείς. Mm. Η Διευθυνσία δεν έχει. Θέλω να πω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχουν προγράμματα, αναβάθμιση, ανανέωση. Έχουμε κάνει μεγάλη ανανέωση. Το ίδιο και οι άλλες ενώσεις που έχουν μια συζήτηση μαζί τους. Εμείς έχουμε κάνει μια μεγάλη τομή, γιατί αυτή ήταν η επιθυμία και η εντολή της Ένωσης από την αρχή που ανέλαβα. Ανανέωση. Έκανα τρεις σχολές στα 2,5 χρόνια, τρία. Και το δυναμικό μας έχει μεγαλώσει και πολύ καλό δυναμικό. Το ξέρω, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν τώρα εμείς να δούμε την βαθμολογία της Λάρισας, της Ένωσης της Λάρισας, στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, Μαχητής Τερψιθέας και Νίκαια από 10 βαθμούς. Δήμητρα Γιάννουλης με 9. Αχιλλέας Φαρσάλων με 8. Φιλοκτήτης Μελιβίας και Φαλανιακός έχουν από 7. Απόλλων Λάρισας με 5. Ηρακλής Χάλκης, Αναγέννηση Καλοχωρίου, Μόλικας Φαλάνης, Όλυμπος Λάρισας από 4 βαθμούς. Λαρισαϊκός, Δόξα Αργυροπολίου και Δήμητρα Αγιάς από 3. Δόξα Βλαχογιανίου και Αετός Μακριχωρίου έχουν από 2 βαθμούς. Να πούμε ότι αυτή η βαθμολογία είναι μετά από 4 αγωνιστικές. Θα δούμε και τους σκόρες στη συνέχεια. Τα παιδιά αυτά που έχουν βγάλει τα περισσότερα τέρματα στην πρώτη κατηγορία της Λάρισας. Χριστοδούλου από την Νίκαια, ο Μπαρούτας από την Δήμητρα Γιάννουλης, ο Γκόλτσος από τον Φαλανιακό, ο Σπανός από τον Φιλοκτήτη Μελιβίας και ο Μάτος από τον Μαχητή Τερψιθέας, όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν από 3 γκολ. Οι σκόρες. Νομίζω πολύ σημαντικό γι' αυτό να δείχνουμε τους σκόρες για τα παιδιά. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να δείχνουμε και άλλες στατιστικές, αλλά τέλος πάντων. Αποστολή θα βρει κι άλλα. Πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν. Έτσι ακριβώς. Και θα κεντήσουν και το ενδιαφέρον. Έτσι ακριβώς. Μα το νιώθουμε ήδη αυτό, κύριε Κανούλη. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα και να πάμε σε τηλεφωνική επικοινωνία, κάτι που εγκοινιάζουμε από σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι η πρώτη φορά. Και αυτό βέβαια θα γίνεται σε κάθε εκπομπή. Θα έχουμε ανταποκρίσεις από τους 4 δικούς μας ανθρώπους στους νομούς και θα είναι ανταποκρίσεις οι οποίες θα μας λένε την εικόνα του τοπικού ποδοσφαίρου, του τοπικού πρωταθλήματος. Να θυμίσουμε ότι 21 Οκτωβρίου αρχίζει και το περιφερειακό. Ξεκινάμε λοιπόν την πρώτη ανταπόκρισή μας με τον κύριο Νανούλη Αλέξανδρο. Είναι ο δικός μας ο Αλέξανδρος, ο οποίος θα μας πει για το τι γίνεται στο τοπικό ποδόσφαιρο της Λάρισας, τι θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλέξανδρε, ακούμε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Λάρισα, εδώ που το διήμερο που μας έρχεται έχουμε μια ενδιαφέρουσα αγωνιστική τόσο για την Α τοπική κατηγορία όσο και για την Α1. Αρχικά στην Α τοπική το Σάββατο στις 4:30 έχουμε αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν για τους πρωτοπόρους με τον Μαχητή Τερψιθέας να πηγαίνει στη Χάλκη να παίξει με τον τοπικό Ηρακλή, ενώ η ομάδα της Νίκαιας θα παίξει στην Φαλάνη με τον τοπικό Σμόλικα. Σε άλλες αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν η Δήμητρα Γιάννουλης υποδέχεται την Δόξα Αργυροπουλίου. Στην Α1 τώρα την Κυριακή την ίδια ώρα στις 4:30 η πρωτοπόρος Δάφνη Γλάφκης θα παίξει στην έδρα της Νίκης με την ομάδα της Νέας Νίκης, ενώ ο Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων υποδέχεται τον Βουκεφάλα. Ο Κεραυνός Παραποτάμου, που είναι ο δεύτερος στην βαθμολογία, υποδέχεται τον Δαμασιακό. Σε άλλο ενδιαφέρον παιχνίδι της αγωνιστικής, ο Ηρακλής Λάρισας υποδέχεται στην Άπολη την Αναγέννηση Φαρσάλων. Αυτά από τη Λάρισα. Να έχετε μια καλή συνέχεια στην εκπομπή και καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι, κύριε Κανούλη, μια ομάδα ανθρώπων. Καλή που, και να σας πω κάτι, θα το έχετε διαπιστώσει κιόλας με το που ήρθατε από εδώ. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που βγαίνουμε στην κάμερα, έτσι, γιατί οι συνάδελφοι βγαίνουν και αυτοί. Είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που ασχολείται και τρέχει, στην κυριολεξία τρέχει, προκειμένου να βγει αυτή η εκπομπή, γιατί είναι πάρα πολλά τα σωματεία. Και χιλιάδες οι ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων, μιλάμε για αυτούς
που προσφέρουν. Πάμε λοιπόν. Όμως να πούμε και προηγουμένως κάτι, να μην το ξεχάσουμε. Στην προσπάθεια αυτή που κάναμε εμείς, βρήκαμε αρρωγούς, τους παράγοντες, τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές. Έχει μπει το νερό στα βλάκι, συζητάμε με όλα τα άτομα, με όλους παράγοντες, ποδοσφαιριστές και παίρνουμε τα μηνύματα, φωτιαζόμαστε και προσπαθούμε να έχουμε συνεργασία. Ακριβώς. Και αποδεικνύεται αυτό. Πολύ σημαντικά, ακριβώς. Ότι δεν και είναι πάρα πολύ. Τα παλιά τα γεγονότα. Έτσι. Θα γίνουν λάθη. Εντάξει. Προσπαθούμε να τα. Παιχνίδι είναι, πρωτάθλημα είναι. Αλλά ξέρουν όλοι οι παράγοντες ότι η προσπάθεια που κάνει η ΕΠΣ και η Τοπική Επιτροπή Διευθυνσίας είναι για την αναβάθμιση. Μάλιστα. Είναι για το καλύτερο. Πάμε τώρα εμείς να δούμε λίγο την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας στην Μαγνησία, να δούμε την πέμπτη αγωνιστική για την πρώτη κατηγορία, τα δικά μας, Πρωτεσύλλαος Άρης Μελισσιατίκων, Ακρόπολης Έσκλου Πύρασος, Δήμητρα Ευξηνούπολης Πανιώνιος, ΣΕΑΣ Ούρπης της ΕΑΣ, Σκιάθος Αθλητική Ένωση 2002, Αγία Παρασκευή Αλμυρός, Εθνικός Δημήνη και Μαγνησιακός Αρακινός. Αυτή, συγγνώμη, είναι η αγωνιστική. Να δούμε και τη βαθμολογία, αν είμαστε έτοιμοι. Όχι. Συγγνώμη, αυτή είναι η αγωνιστική που λέγαμε. Να δεν είμαστε έτοιμοι για τη βαθμολογία. Κύριε Κανούλη, στην. Να πούμε για το πρωτάθλημα κάτι. Να πούμε για το πρωτάθλημα. Πολύ σύντομα, έτσι, για να μπαίνουμε και στην. Όχι, θέλω να πω κάτι. Να το ακούσουν όλοι οι τηλεθεατές. Βάζουν σε όλα τα παιχνίδια σχεδόν παρατηρητές διαιτησίας. Είναι διαιτητές μη ενεργεία. Οι οποίοι πάνε άφιλο κερδός, το τονίζω. Και όταν είναι και μακρινό παιχνίδι, θα πάει με το αυτοκίνητο του διαιτητή. Σε όλα τα παιχνίδια, καλύπτουμε σχεδόν όλα τα παιχνίδια, και την Α και τη Β, ακόμα και τη Γ, με παρατηρητές, μη ενεργεία, άφιλο κερδός. Από τη θέση αυτή, είμαι και πάλι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, όλους που πηγαίνουν, εκτός των εθνικά που πηγαίνουν, πηγαίνουν και στα τοπικά. Μια προσπάθεια συλλογική, όλοι μαζί μαζευόμαστε και αποφασίζουμε για το καλύτερο. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε και τη βαθμολογία, την εκκρεμότητα που έχουμε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας στη Μαγνησία. Το Δημήνη έχει 12 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση. Ο Πύρασος με 10, στη δεύτερη, Σκιάθος με 9 και Σαρακινός με 9. Αυτό που λέει ο κύριος Κανούλης, ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Ακρόπολης Έσκλου με 7, ΕΑΣ Ούρπης, Άρης Μελισσιατίκων, Δήμητρα Ευξηνούπολης με 6, Αλμυρός με 5, Πρωτεσύλλαος της ΕΑΣ με 4, Μαγνησιακός Εθνικός και Αγία Παρασκευή με 3, Αθλητική Ένωση 2002 με 2 βαθμούς και τελευταίος ο Πανιώνιος με 1 βαθμό. Να δούμε, αυτή είναι η βαθμολογία, να δούμε και τους σκόρερς που ακολουθούν στην πρώτη κατηγορία της Μαγνησίας. Γκίκας από το Δημήνη, Κρανάς από τη Δήμητρα Ευξηνούπολης, Δενελάβας από το Θησέα, Βούλγαρης από τη Δήμητρα Ευξηνούπολης, Μαρμαρινός από την Αγία Παρασκευή έχουν από 4 βαθμούς. Κατσιώτης, από 4 γκολ, συγγνώμη. Κατσιώτης του Θησέα, Ντερβίση της Κιάθου, Κοντοβάς του Πυράσου και Μόσιος της Ακρόπολης Έσκλου έχουν από 3 γκολ. Αυτά και για την Μαγνησία. Να κάνουμε ένα break, ένα διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με την συνέχεια της καρτέλας που έχουμε για όλα τα πρωτάθληματα καθώς και με τη συζήτησή μας που έχουμε με τον κύριο Σπύρο Κανόνη. Όλοι μαζί μπορούμε. Στηρίζουμε ελληνικά προϊόντα. Στηρίζουμε ελληνικές θέσεις εργασίας. Η Ελαφροπετών Βόλου σας έχει καλά νέα. Κάντε τώρα και μέχρι 31 Μαρτίου εξωτερική θερμομόνωση τείχων στο σπίτι σας με 30% δωρεάν επιδότηση και 70% άτοκο υπόρους δάνειο και εξοικονομήστε έτσι χρήματα για θέρμανση και κλιματισμό, ξανακάνοντας παράλληλα το σπίτι σας να μοιάζει καινούριο. Διαθέτουμε εξειδικευμένα συνεργεία για τέλειο και εγγυημένο αποτέλεσμα. Όμιλος εταιριών Καραγιάννη. Κατάστημα επίπλων Διακόσμημα. Στην πλήρως ανακαινισμένη έκθεσή μας σας προσφέρουμε λύσεις και ιδέες για την επίπλωση, το φωτισμό και τη διακόσμηση του σπιτιού σας. Έπιπλα και μικροέπιπλα. Υψηλής χειροποίητης τέχνης που κοσμούν τους προσωπικούς σας χώρους. Φωτιστικά για όλους τους χώρους του σπιτιού σας και επιλεγμένα διακοσμητικά που δίνουν ιδιαίτερη αισθητική στους χώρους για τους οποίους προορίζονται. Διακόσμημα. Μέλος του Ομίλου Καραγιάννη. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αναλήψεως 208. Τηλέφωνο 50 069 στο Βόλο.
Βιοτεχνία παραδοσιακών ειδών θέρμανσης Αγοραστός Θεόδωρος. Η δυναμική μας στα παραδοσιακά είδη θέρμανσης μας καθιστά πρωτοπόρους και μοναδικούς στην κεντρική Ελλάδα. Διαθέτουμε εστίες τζακιού, ατσάλινες σόπες, τζακόσοπες και μασίνες μαντεμένες, σόπες εμαγέ και θερμάστρες πετρελαίου σε μια μεγάλη συλλογή. Τα προϊόντα μας διατίθονται σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Βιοτεχνία παραδοσιακών ειδών θέρμανσης Αγοραστός Θεόδωρος. 10 χιλιόμετρο Λαρίσης Τυρνάβου. Για καθαρισμό και απολύμανση κάθε είδους αεραγωγού σε βιομηχανικούς, επαγγελματικούς χώρους και καμινάδες τζακιών, εμείς έχουμε τη λύση με χρήση ρομπότ και μικροκάμερας. Νίκος Νάνος, πιστοποιημένος συνεργάτης κεντρικής Ελλάδας της Lifa Air. Και για κλιματισμό αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις, συντηρήσεις, επισκευές καθώς και προεγκατάσταση σωληνώσεων σε οικοδομές. Νίκος Νάνος, γίγαντας στον κλιματισμό. Όλοι μαζί μπορούμε. Στηρίζουμε ελληνικά προϊόντα. Στηρίζουμε ελληνικές θέσεις εργασίας. Αθλητική Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι, για την συνέχεια της εκπομπής μας, όπου βέβαια τρέχουμε τώρα για να δούμε όλα τα θέματα και να καλύψουμε όλα αυτά τα πρωταθλήματα στην Θεσσαλία μας, στην περιφέρειά μας. Έχουμε και τη συζήτησή μας με τον κύριο Κανούλη, που θα απευθύνω αμέσως στον λόγο με την έναρξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής. Κύριε Κανούλη, η διαιτησία, κατά πόσο είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, κατά πόσο είναι καλό σχολείο για έναν διαιτητή που πρόκειται να πάρει την πορεία του στη συνέχεια των ετών και μεγαλώνοντας? Καταρχήν είναι το πρώτο σχολείο. Βέβαια. Πόσο καλό όμως είναι, ποιοτικά καλό? Πάρα πολύ καλό. Γιατί όταν ο διαιτητής δεν αγωνίζει στα εθνικά πρωταθλήματα, αγωνίζεται στα τοπικά. Να. Εφόσον λοιπόν ξεκινάει από το τοπικό, εκεί γαλοχείται, εκεί παίρνει τα πρώτα βήματα, τα πρώτα μαθήματα. Και από εκεί και πέρα. Η κάθε φάση που μπορεί ανάλογα με την εξέλιξη του, βέβαια, και την αξία του, ανεβαίνει. Η κάθε φάση που μπορεί να τύχει σε ένα ερασιτεχνικό παιχνίδι μπορεί να τύχει σε οποιοδήποτε επαγγελματικό, και ίσως και πιο δύσκολε μερικέ φορέ. Κοίταξε να δει. Δεν αλλάζει τίποτα. Άμα βγάλουμε το όνομα Λίγα και βάλουμε Γάμα τοπική και τη Λίγα, Σούπερ Λίγα, το βάλουμε στη Γάμα, το πρωτάθλημα είναι το ίδιο. Ως προς το διαιτητή. Βέβαια. Η ίδια αξία και σημασία έχει για το διαιτητή και πρέπει να δίνει όσο στη Γάμα, όσο και στη Σούπερ Λίγα. Και μπορώ να πω ότι στη Γάμα μπορεί να δει και περισσότερο. Έτσι ακριβώς. Και από εκεί ξεκινάει. Έτσι ακριβώς. Κύριε Κανούλη, μας συγχωρείτε, θα ξέρετε ότι είναι η ροή της εκπομπής. Έτσι ακριβώς. Πάμε τώρα στον ανταποκριτή μας, στη Μαγνησία, στον Βασίλη τον Ζινέλη, για να μας πει για το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Βασίλη, σ' ακούμε. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές από το Βόλο. Για την πέμπτη αγωνιστική έχουμε πλήρες πρόγραμμα με την πέμπτη αγωνιστική. Πέμπτη αγωνιστική στην Α και Β κατηγορία και δεύτερη αγωνιστική στην τρίτη κατηγορία. Στην μεγάλη κατηγορία έχουμε τις αίτητες ομάδες μάλλον να αγωνίζονται εκτός έδρας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 του Οκτώβρη, και οι αίτητες ομάδες είναι η πρωτοπόρος ΑΕ Διμηνίου που έχει το 4 στα 4 και την Κυριακή το πρωί θα παίξει στο Εθνικό Στάδιο του Βόλου με τον Εθνικό, ενώ Σάββατο η Ακρόπολη θα παίξει, η Ακρόπολη μάλλον θα υποδεχθεί τον Πύρασο, που και αυτός είναι η ομάδα που έχει μόνο νίκες αλλά δεν είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μείον 2 βαθμούς ποινή από το περσινό πρωτάθλημα της Δέλτα Εθνικής που αγωνιζόταν. Η ΑΕ Διμηνίου και ο Πύρασος είναι οι ομάδες που έχουν 4 νίκες σε 4 μάτς, ενώ το αίτητο της έδρας θα διατηρούν ακόμη η Αθλητική Ένωση, εκτός από την ΑΕ Διμηνίου και τον Πύρασο, ο Σκιάθος, ο Σαρακινός, η Ακρόπολη και ο Πρωτεσύλλογος. Ενώ αίτητος εκτός έδρας παραμένει ο Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού, παρότι δεν έχει νίκη εκτός έδρας, έχει 2 ισοπαλίες. Πάντως το πρόγραμμα στην Α κατηγορία το Σάββατο, ο Πρωτεσύλλογος θα φιλοξενήσει τον Άρη Μελεσιατίκων, η Αγία Παρασκευή θα αγωνιστεί κοντά στον Γυμναστικό Σύλλογο Αλμυρού και ο Μαγνησιακός θα παίξει συνεχόμενο μάτσο ως γηπεδούχος στο γήπεδο Δημητριάς με αντίπαλο το Σαρακινό. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη αγωνιστική είχε γνωρίσει την πρώτη του ήττα. Το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας συνεχίζεται την Κυριακή με το κυριότερο παιχνίδι, όπως είπαμε, αυτό της ΑΕ Διμηνίου με τον Εθνικό, Κυριακή πρωί στο ΕΑΚ του Βόλου. Ενώ στην Β' κατηγορία και την πέμπτη αγωνιστική, η ομάδα που έχει το απόλυτο, αυτή του Αστέρα Νιζομήλου, κοντράζεται
Σάββατο εκτός έδρας και αυτή με την ομάδα του Οξότη, την ομάδα του Οξότη όμως που δεν έχει ακόμη νίκη. Ο Αστέρας του Ριζομήλου είναι η μόνη ομάδα που έχει το 4 στα 4 με 4 νίκες, ενώ αίτητες είναι ακόμα η ομάδα της Ιωλκού, αλλά και η Αγχέλος, η οποία μάλιστα δεν έχει νίκη έδρας, κάτι που θα το επιδιώξει το Σάββατο. Χωρίς νίκη σε 4 αγώνες παραμένουν μόνο ο Πηλέας και ο Τοξότης, ενώ χωρίς νίκη έδρας είναι εκτός της Αγχιάλου η Δάφνη, Μικροθήβες, το Κρόκιο και 6 ομάδες παραμένουν αίτητες εκτός έδρας στην Β' κατηγορία. Στην Α' κατηγορία να πούμε ότι έχουμε αυτές τις 4 αγωνιστικές 110 γκολ, με πρώτο σκόρερ 4 γκολ να έχουν όλες αυτές στην Ελλάδα, ο Ηλίας Γκίκα, ο Κώστας Βούλγαρης, ο Κώστας Κανάς και ο Κώστας Μαρμαρινός, του Κώστα δηλαδή γίνεται στα γκολ, ενώ στην Β' κατηγορία πρώτος σκόρερ είναι ο Ηλίας Ματθαίου του Αστέρα Ριζομήρου, του Αστέρα Ριζομήρου που είναι πρωτοπόρος και έχει και την καλύτερη επίθεση. Τέλος θα κλείσουμε με την τρίτη κατηγορία, όπου θα περιμένουμε και εκεί ένα συναρπαστικό ποτάσμα, αφού στην δεύτερη αγωνιστική 5 ομάδες αναζητούν την πρώτη νίκη, καθώς στην πρεμιέρα ήταν νικητές μόνο ο Κένταβος Αγαλαστής, η Μιλμιδόνος του Πλατάνου και ο Αχιλλέας Αχιλλείου. Στην τρίτη κατηγορία το Σάββατο γίνεται ένας αγώνας, είναι αυτός της Δόξας Αερινού με τον Ιάσον άλλης μεριάς και οι δύο ομάδες αναζητούν την πρώτη τους νίκη, ενώ την Κυριακή ο Αχιλλέας Αχιλλείου θα υποδεχθεί την Αγαλαστή και οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με νίκες. Ο Ηρακλής Αγίων Θεοδωρών θα υποδεχθεί τους Αλφονάκτες Αμαλιάπολες που την περασμένη Κυριακή έπαιξαν του παρθενικού τους παιχνίδι στο τοπικό μας πρωτάθλημα και ο Αετός Κερασιάς θα υποδεχθεί τους Μυρμιδόνες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συνεχίζουμε εμείς την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε αμέσως να δούμε τις καρτέλες με τους αγώνες του επόμενου Σαββατοκύριακου για τα Τρίκαλα. Πέμπτη αγωνιστική, Μεγάλα Καλύβια Εθνικός Καστρακίου, Πρόδρομος Δήμητρα Απόλλων, Βαλτινό Άγιοι Απόστολοι, Αχιλλέας Μπάρας Πυριατός, Φαρκαδόνα Μεγάλο Χώρι, Πύργος Μεγάρχη, Αθλητική Ένωση Τρικάλων Φλαμούλη και Παραλιθέη Κρία Βρύση. Αυτά για να δούμε και την βαθμολογία της πρώτης κατηγορίας. Φλαμούλη, Δήμητρα Απόλλων και Αθλητική Ένωση Τρικάλων έχουν από 12 βαθμούς. Φαρκαδόνα 9, Μεγαλοχώρι 8, Μεγάλα Καλύβια 7, Κρία Βρύση, Πυργετός, Παραλιθέη με 6, Εθνικός Καστρακίου με 4, Πρόδρομος, Πύργος, Αχιλλέας Μπάρας και Μεγάρχη με 3, Βαλτινό και Άγιοι Απόστολοι δεν έχουν ακόμη βαθμό, πάντα για τα Τρίκαλα, πάντα για την πρώτη κατηγορία. Πάμε να δούμε και τους σκόρερς. Τσιούκας Βαγγέλης από το Φλαμούλι με 11 γκολ. Γαλάνης από Δήμητρα Απόλλων και Καραλής από Πυργετό με 5. Κόκοβος από Μεγάλα Καλύβια και Φασούλας από Μεγαλοχώρι με 4 γκολ. Γάτσιος από Αθλητική Ένωση Τρικάλων. Τζερεμές από Πρόδρομο. Ρίζος από Πύργο. Τσικρικάς από Εθνικό Καστρακίου. Αρνιώτης από Αθλητική Ένωση Τρικάλων. Και Φορτούνης από Δήμητρα Απόλλων έχουν από 3 γκολ. Αυτά λοιπόν για τα Τρίκαλα. Πάμε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας. Πρώτη κατηγορία, έκτη αγωνιστική. Δόξα Μητρόπολης Ατρόμητος Παλαμά. Απόλλων Μακριχωρίου ΑΟΚ Πάμισος. Είναι τα παιχνίδια αυτά της έκτης αγωνιστικής, το επόμενο δηλαδή Σαββατοκύριακο. Διγενής Ηρακλής Οφάδων. Μουζάκι Αθλητικός Όμιλος Σελάνων. Αετός Αγίου Θεοδόρου Αθλητικός Όμιλος Αστέρας. Αθλητικός Όμιλος Σταυροπός. Αθλητικός Σύλλογος Καραϊσκάκης, Εθνικός Καρδίτσας Πασχαλίτσα και Αθλητικός Όμιλος Ελπίδα με τον Αθλητικό Όμιλο Μυρίνης. Οι αγώνες της έκτης αγωνιστικής στην Καρδίτσα, μια αγωνιστική πιο πάνω είναι ο νομός της Καρδίτσας. Πάμε τώρα στη βαθμολογία. Πάμισος 12, Μυρίνη και Αθλητικός Όμιλος Σελάνων με 11. Η Πασχαλίτσα και ο Εθνικός Καρδίτσας έχουν από 10. Αθλητικός Σύλλογος Διγενής και Ηρακλής Οβάδων από 9. Ατρόμητος Παλαμά με 7. Αθλητικός Όμιλος Σταυροπός, Ελπίδα, Απόλλων Μακριχωρίου από 6, Αετός Αγίου Θεοδόρου με 5, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας, Δόξα Μητρόπολης από 4 βαθμούς, Αθλητικός Σύλλογος Καραϊσκάκης με 3 και το Μουζάκι στην τελευταία θέση χωρίς ακόμη βαθμό. Αυτά για την Καρδίτσα, να δούμε και τους σκόρερς στην πρώτη κατηγορία. Ζάρας από τη Μυρίνη 5 γκολ, Κουτσόνας από τον Αστέρα, Κοστέλος από τον Ηρακλή Σοφάδων, Κατσάρας από την Μυρίνη, Κότσης από την Ελπίδα, Δούκας από Αετό Αγίων Θεοδόρων, Οικονόμου από τον Πάμισο όπως και ο Γκαρνάρας από την ίδια ομάδα και ο Μαυρουδής από τον Ατρόμητο Παλαμά έχουν από 4 γκολ.
Αυτά λοιπόν με Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα και Μαγνησία όσον αφορά την πρώτη κατηγορία και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Αρχιδητή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας στη Μαγνησία, τον κύριο Σπύρο Κανούλη. Κύριε Κανούλη, είπαμε για τους διαιτητές στο αριστεχνικό ποδόσφαιρο. Οι ποδοσφαιριστές γνωρίζουν τη διαιτησία. Πιστεύω ότι έχουν γίνει θετικά βήματα και στον τομέα αυτό και όντως οι ποδοσφαιριστές γνωρίζουν τον κανονισμό. Σχεδόν οι περισσότεροι πλέον είναι στο πνεύμα του κανονισμού της διαιτησίας και έχουμε λιγότερες διαμαρτυρίες. Βέβαια, από τη μεριά μας έχει γίνει μια προσπάθεια για τους κανονισμούς. Και να. Έχω απευθυνθεί σε σωματεία και τους έχω πει, έχω ζητήσει, είναι ανοιχτή η πόρτα μας να έρθουν να συζητήσουμε, να κάνουμε μαθήματα. Αλλά οι ποδοσφαιριστές σίγουρα ενημερώνονται, βλέπουν πλέον περισσότερο και νομίζω ότι κατέχουν λίγα πράγματα. Να μην πω αρκετά πολλά. Βοηθάει και η τηλεόραση, βοηθάει και τα παιχνίδια. Καταλαβαίνουν και οι ίδιοι πλέον. Κάντε μας μια κριτική. Στην τηλεόραση, στα διαιτητικά, αυτά που παρακολουθείτε και όλες αυτές τις περιγραφές, υπάρχουν λάθη συναδέλφων? Είπαμε γενικά, λάθη θα γίνονται πάντα. Συναδέλφων, λάθη υπάρχουν σε μια σοβαρή απόφαση. Κοιτάξτε, όταν ο διαιτητής καλείται σε 10 δευτερολέπτο να πάρει μια απόφαση. Όχι, όχι, άλλο λέω. Παρακαλώ. Ο δημοσιογράφος κάνει λάθος. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ τώρα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να ξέρω αν ο δημοσιογράφος θα κάνει λάθος. Κάνει, σας το λέω εγώ. Αυτό είναι δικό σου. Κάνει, εγώ όμως από την πλευρά μου. Είδες τι λέω. Ναι, εντάξει. Γιατί εμείς κάνουμε λάθη. Εντάξει. Και εμείς κάνουμε λάθη. Εντάξει. Πάρα πολλά λάθη. Πολλές φορές και πολύ λάθος σε σχέση με τον κανονισμό. Και θα πω για αυτό το θέμα λίγο να μου επιτρέψεις. Αλλά όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Ξέρεις κατά τη γνώμη μου τι είναι. Πολλές φορές ορισμένοι συναδελφοί σου υπερεκτιμούν τις γνώσεις. Να μην πω άλλη λέξη. Όλοι μας. Και προσπαθούν να γίνουν διαιτητές. Ή αμέσως. Μήπως πρέπει να κάνουμε και εμείς σεμινάρια? Πιστεύω ναι. Πιστεύετε ναι. Διότι περισσότεροι από εσάς, από τους συναδέλφους σου, είναι οι δήμονες. Εντάξει. Πάμε λίγο να δούμε τις καρτέλες για να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, τις καρτέλες της Λάρισας τώρα για την Α1 κατηγορία. Είπαμε λοιπόν ότι στους τρεις νομούς, Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα, η Β' κατηγορία της Μαγνησίας είναι Α1. Αυτό όμως δεν μας ενοχλεί. Παρακολουθούμε και σας διευκρινίζουμε προκειμένου να το παρακολουθήσετε και να δείτε τα παιχνίδια καλύτερα της 5ης αγωνιστικής στην Α1 κατηγορία της Λάρισας. Να δούμε λοιπόν την καρτέλα. Έχουμε νέα νίκη νίκης Δάφνη Γλάφκης, δόξα Μορφοχωρίου Παέδ Πλατικάμπου, Ατρόμητος Βουκεφάλας, Δολυχιακός Αβέροφ Λάρισας, Ηρακλής Λάρισας Αναγέννηση Φαρσάλων, Κεραυνός Παραποτάμου Δαμασιακός, Ατρόμητη Θύελλα Λάρισας Δευκαλίων Κρανιάς, Άρης Κουλουρίου Ροδιακός, έχει και ρεπό η πρώτη κατηγορία, η Α1 κατηγορία συγγνώμη, έχει ο Τοξότης Λάρισας. Να δούμε και την καρτέλα τώρα σε λίγο της Μαγνησίας, Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής, Β' κατηγορία. Απόλλων Κροκίου Δημητριάς, Τοξότης Αστέρας Ριζομήλου, Μικροθήβες Διαγόρα Στεφανοβικίου, Νίκη Αθλητική Ένωση Μακρινίτσας, Άνθιμος Γαζής Ηρακλής Βόλου, Αγχίαλος Άθλος Αλμυρού, Δάφνη Ιολκός Πηλέας Απόλλων Καναλίων. Βλέπετε πάντα την μικρότερη, θα έλεγα, κατηγορία, αλλά εξίσου σημαντική και ενδιαφέρουσα και αυτή η κατηγορία ως προς το πρωτάθλημά της. Πάμε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Τρικάλων. Α1 κατηγορία, εδώ έχουμε δύο ομίλους. Ο πρώτος όμιλος, 5η αγωνιστική. ΠΑΟ Καλαμακίου Διγενής Νεοχωρίου, Αστέρας Αρδανίου Ηρακλής Ζάρκου, Άγιος Οικουμένιος Κεραυνός Βασιλικής, Μπάρτσα Γριζάνου Πλοπιακός Νέας Πεύκης, Πράσινα Πουλιά Ράξας Λόγκος 2012, Αναγέννηση Παλαιοπύργου ΠΕΦ, Αθλητικός Όμιλος Αραγίων Ασκληπιός, Αθλητική Ένωση Κρίνης Διαμάντη 2001 και Γίγας Ριζαρίου Νίκη Καριών. Αυτός είναι ο πρώτος όμιλος, η 5η αγωνιστική. Να δούμε και τον δεύτερο όμιλο, πάντα στα Τρίκαλα. Α1 κατηγορία λοιπόν, Κεφαλόβρης ο Άρης Περιστέρας, Αθλητικός Όμιλος Βιτουμά, Ένωση Δροσερό Μουριά, Αθλητικός Όμιλος Αμπελάκια Αχιλλέας Γενεσίου, Γόμφη Γοργογύρη, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Φίκης, Αθλητικός Όμιλος Πανχασιακός, Ασκληπιός Πιαλίας Πορταϊκός Πύλης, Δόξα Χρυσομιλιάς Άγιαξ Ασπροκλησιάς, Απόλλων Λιγαριάς Αθλητικός Όμιλος Δενδροχωρίου και Αθλητικός Όμιλος Κυπακίου Κεφαλοβρυσιακός είναι τα παιχνίδια του δευτέρου ομίλου για τα Τρίκαλα. Πάμε να δούμε και την Καρδίτσα τώρα, Α1 κατηγορία. Έχουμε λοιπόν 6η αγωνιστική εδώ. Δόξα Αμπέλου Μαγούλα, Προδρομιακός Αθλητική Ένωση Καρποχωρίου, Δόξα Μασχολορίου Ατρόμητος Γεωργικού, Διαγόρας Ήφαιστος, Νέα Νίκη Καμινάδων Ηρακλής Καρδιτσομαγούλας, Καποαδοκικός Σόκρατες, Αθλητικός Όμιλος Κρενέας Μαυραϊκή, Ρεπό το Αγναντερό. Αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μια παρουσίαση, κάτι που κάνουμε σε κάθε εκπομπή, όταν βέβαια
υπάρχει δυνατότητα αυτή, αλλά μια απόφαση, μια έτσι πρόταση που είχε το αθλητικό team της TRT προκειμένου να δούμε την παρουσίαση των ομάδων. Πάμε να δούμε λοιπόν τον Σαρακινό και να δούμε ποιος είναι αυτός ο σύλλογος, ο ιστορικός σύλλογος στο τοπικό ποδόσφαιρο. Αθλητικός σύλλογος Σαρακινός. Ο αθλητικός σύλλογος Σαρακινός ιδρύθηκε το 1951. Τα 5 πρωταθλήματα και το 1 κύπελο είναι ενδεικτικά της επιτυχημένης πορείας του συλλόγου που τη δεκαετία του 1980 έφτασε να συμμετάσχει για 2 σεζόν στη Γάμα Εθνική, ενώ μετράει και αρκετές παρουσίες στη Δέλτα Εθνική κατηγορία. Από την δεκαετία του 1960 αγωνίζεται σε ιδιόκτητο γήπεδο που το 2004 στρώθηκε με καινούριο χλεοτάπητα. Η Ακαδημία του Συλλόγου έχει τροφοδοτήσει με αρκετούς παίκτες τόσο τον Ολυμπιακό Βόλου όσο και την Νίκη Βόλου, ενώ αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 80 παιδιά. Για τη σεζόν 2012-2013 θα αγωνίζεται στην Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας με παίκτες τους Τζέκα Βασίλη, Ιωάννου Γιάννη, Λιαρό Κώστα, Αντωνίου Νίκο, Νασιόπουλο Γιάννη, Τσατσαρόνι Γιάννη, Θεοδοσιάδη Λάζαρο, Τσαντόπουλο Αλέξη, Σατελιάν Δημήτρη, Τσαπή Στάθη, Κοντολιάκο Εμίλιο, Δενελάβα Νίκο, Αγγελή Γιάννη, Κουτσιρή Μπαργύρη, Πολυμερόπουλο Κώστα, Λιθαδιώτη Δημήτρη, Κρεβατά Κώστα, Σαμαρά Σταύρο, Λάκη Γρηγόρη, Ζανή Αστέριο και Ντουκόλη Άρη. Προπονητής της ομάδας είναι ο κύριος Ξηροφώτος Στέφανος και πρόεδρός της ο κύριος Κοπάνας Αποστόλης. Αθλητικός σύλλογος Σαρακινός. Αυτά λοιπόν και με τον Σαρακινό, αθλητικός σύλλογος στα βόρεια προάστια της πόλης του Βόλου, στον ομό της Μαγνησίας. Κύριε Κανούλη, ο χρόνος μας πιέζει, το καταλαβαίνετε. Έχετε όμως, έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Σίγουρα θα είστε καλεσμένος και σε κάποια άλλη εκπομπή να πούμε πάρα πολλά θέματα, δούμε και την πορεία των εξελίξεων. Έχουμε εκλογές ΕΠΟ, εκλογές Ένωσης. Έχουμε πάρα πολλά. Είστε ανοιχτός, το ξέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή. Είναι δεδομένη. Πιστεύω ότι ανεβαίνει τηλεθέαση από τα θέματα που παρουσιάζει, Αποστόλη, και από τον τρόπο που τα παρουσιάζει. Καθώς επίσης και για την ζωντανή παρέμβαση. Είμαι ανοιχτός για να κλείσουμε όλα τα θέματα. Έτσι. Αφήσαμε πολλές εκκρεμότητες. Έχουμε εδώ μια σειρά ερωτήσεων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Αθλητική Θεσσαλία έφτασε στο τέλος της. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την ίδια εκπομπή για την Κυριακή τώρα στις 8 το βράδυ. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα. Μαζί μπορούμε. Στηρίζουμε ελληνικά προϊόντα. Στηρίζουμε ελληνικές θέσεις εργασίας. Μη χάσετε την εκπομπή «Πάμε στοίχημα» κάθε Σάββατο 3 με 4.30 το μεσημέρι. Μια εκπομπή γεμάτη με πληροφορίες, ιδέες και έγκαιρα προγνωστικά για τους αγώνες του Σαββατοκυριακού και όχι μόνο. Σίγουρα φέτος πάμε για περισσότερα. Ναι! Καλημέρα, κύριε Προϊστάμενε. Μπορώ να περάσω? Παίρνα! Σας έφερα τους ισολογισμούς. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Όποιος τα έγραψε, να δηλώσει αμέσως παραίτηση. Ο κύριος Διευθυντής. Και να πάει κατευθείαν να διδάξει στο London School of Economy. Economics. Ακόμα καλύτερα. Τώρα μπορείς να αλλάζεις γνώμη όποτε θες και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πάμε στοίχημα live. Κάνε το παιχνίδι σου στα πρακτορία ΟΠΑΠ. Έλα ρε, πιο άρτιο δημοσιογράφο δεν είχατε ποτέ. Έλα μάκι, έλα μάκι. Για να τους καλέσει όλους στο street party. Πιο άρτιο.
Εσύ με ποιον θα μοιραστείς το κοντεμόλ σου? Πρέπει να κάνεις δίδες αυτές. Στον κόσμο του WhatsApp όλα είναι δυνατά. Γιατί μόνο με το WhatsApp και το Call the Mall Super Share μπορείς ακόμα και να μοιράζεσαι το χρόνο μιλίας με τους φίλους σου. Yeah.